Это лютако. Νομίζω τη ρουτίνα την ξέρετε. Πρώτα πίνω καφέ, να ανοίξει το μάτι και μετά όλα τα άλλα. Ήπια το καφεδάκι μου, άνοιξε λίγο το μάτι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πάμε τώρα. Έλα να διαλέξεις ρούχα. Πάμε τώρα. Ναι. Κοίτα. Ναι, θα πάμε. Όμως πρώτα πρέπει να διαλέξει η Πενέλοπε ρούχα, γιατί κάθε πρωί έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να βρει συγκεκριμένο ρούχο. Άμα της δώσω εγώ αυτά που θέλω. Θα τις δείχνω εγώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μπλουζάκια και σε όλα τα λέει όχι. Έτσι. Ξεκινάμε. Αυτό. Και αυτό. Το άσπρο το μπλουζάκι. Όχι. Αυτό με τη γοργόνα. Όχι. Το μοβ. Όχι. Κάτσε. Μέχρι το πέμπτο έχω υπομονή. Αυτό. 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 Το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Θες μακριμάνικο ή κοντομάνικο? Κοντομάνικο. Όχι, θέλω πιτσάμα. Το ροζ. Βλέπετε, βλέπετε τι τραβάω. Τα λέμε σε λίγο μόλις αποφασίσει η κυρία. Τι κρυώνεις? Τι είπες? Λέω θες και κοντομάνικο, αφού κάνει κρύο σήμερα. Έτσι. Όχι, θα βάλουμε μπλούζα μακριμάνικη από πάνω. Άμα σιλώ. Μέχρι εδώ. Εδώ. Ναι. Σακέτα. Τι θέλεις? Αφού ό,τι και να πω δεν θες αρέσει. Έλα, βάλε. Τη ζακέτα με τις καρδούλες. Εκεί πια θες. Μπούζα. Πια, πάνε διάλεξε. Όχι, δεν μπορεί. Έλα, μπορείς και μόνος σου κανονικά. Γιατί σε δίνω. Παπούτσια! Γιώργο! Έλα! Τι θα βρεις και άκτιμη? Σε έβαλα και άκτιμη. Παπούτσια! Πρόσεχε! Α, πρέπει να κάνεις έτσι. Να τα έτσι, οκ? Έλα, βάλε! Τσάντες! Καλό καλοκαίρι, μην το βλέπετε έτσι τον καιρό. Πριν λίγες μέρες είχαμε 30 βαθμούς, έχουμε μαυρίσει, έχουμε πάει πισίνα, αλλά σήμερα έτυχε. Έτυχε. Είχαμε το κύριε Γκάτερ. Γύρισα σπίτι, απολαμβάνω την ησυχία που έχει, τα παιδιά είναι στον παιδικό σταθμό και έχω όρεξη να ετοιμαστώ. Να βαφτώ έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο βήμα, θα βάλω τα πάτσες μου, γιατί είμαι ακόμα πρισμένη. Νομίζω αυτά θα ήταν καλύτερα να τα βάλω στο ψυγείο, για να είναι έτσι κρύα. Πριν συνεχίσω με αυτό, ας φάμε πρωινό. Oops.
Πόπα. Βουαλά, έβαλα και λίγο γαλοπούλα, τι είναι αυτό, μέσα. Έτοιμη, ντύθηκα, χτενίστηκα, βάφτηκα. Μην μου πείτε τώρα γιατί βάφτηκα για gym. Δεν βάφαμε μόνο για το gym, βάφαμε και για το vlog. Γιατί θέλω να με βλέπετε ωραία. Γίνομαι που γίνομαι κλόουν καμιά φορά, τουλάχιστον να είμαι ωραίος κλόουν. Παιδιά, ήρθα τελικά σπίτι. Δεν τελείωσα καν τη γυμναστική μου. Γιατί ξεκίνησε να με πονάει η κοιλιά και νιώθω πάρα πολύ αδύναμη και λέω άστο, stop, αύριο. Αύριο καλύτερα, δεν. Αφού δεν μπορώ σήμερα, γιατί πάω και ζορίζομαι. Δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα, σε λίγο θα έρθουν τα παιδιά σπίτι και εγώ δεν έκανα ούτε μία δουλειά. Πάμε γρήγορα ό,τι προλαβαίνουμε. Έχω, τι ώρα είναι, 2. Τι ώρα είναι, 2. Έχω ακριβώς 1 ώρα. Ποντιακά. Τρελαίνω. Ανυπομονώ. Τα κατάφερα. Σε μία ώρα πρόλαβα να τελειώσω όλες τις δουλειές. Σίδερο έκανα χθες, ευλοπλητήριο, όλα. Μια χαρά. Ακόμα δεν γύρισε σπίτι, ξέρει έπεσε. Δεν γίνεται σε αυτό το παιχνίδι να με κερδίζει πάντα. Πού ήτανε, εδώ. Όχι! Εδώ ήτανε. Αχ. Αυτό γίνει ήτανε. Δεν πειράζει. Δώσε μου το καινούργιο μου το καπέλο. Αχ, καλέ. Για βάλω το. Περίμενε να σου το κάνω. Κάτσε όχι από εδώ. Πρόσχε, είχε. Κοίτα, έτσι. Και εδώ το διπλώνουμε έτσι. Και δες. Γιαλά, ήχου, γιαλά. Όποιος, άμα μου το πάρεις, κερδίζεις. Θα μου εσύ, baby. Έλα, κάτσε στη μέση. Πανεύκολο ήταν, ε. Σήμερα Κυριακή, παίζει να... Χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη, πήγαμε πισίνα. Και θα πάμε και σήμερα, γιατί έχει 33 βαθμούς. Εδώ οι 33 βαθμοί είναι σαν να έχει 40 στην Ελλάδα. Πού θα πάμε σήμερα? Πισίνες! Στις πισίνες! Πήγαμε χθες, θα πάμε και σήμερα και θα σας πάμε μαζί σήμερα. Εδώ πέρα έβαλα πίτσα, εδώ θα πάρω κεράσια, κοτομπουκές. Εγώ σε το κατάω. Εντάξει, αυτό για αρχή. Έτσι κι αλλιώς θα είμαστε πολλά άτομα, οπότε ο καθένας θα πάρει από κάτι. Εγώ θα πάρω αυτά. Έτοιμη, ήρθε και η μαμά μου. Πήγαμε, δείτε εδώ. Let's go! Φύγαμε. Φύγαμε.
Τι ώρα πες να είναι, 5. Τι ώρα είναι? 5, 6, δεν ξέρω κι εγώ τι ώρα είναι. Είναι, φεύγουμε. Δεν μπορούσα να τραβήξω επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο και παιδάκια που είναι με μαγιό και δεν επιτρέπει. Οπότε δεν τράβηξα. Επόμενη μέρα. Παιδιά, χαίρομαι τόσο πολύ γιατί μετράω αντίστροφα τις μέρες για το πότε θα κατεβώ Ελλάδα. Σίγουρα η επιστροφή για μένα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι γιατί σκέφτομαι συνέχεια διάφορα. Με πιάνει μια μικρή κατάθλιψη. Αλλά θέλω από εδώ και πέρα να έρχομαι πιο συχνά, δηλαδή 2-3 φορές το χρόνο. Θέλω να κατέβω και Αθήνα μετά το καλοκαίρι για κάτι δουλίτσες. Και επειδή κάθε φορά που έρχομαι με ρωτάτε αν θα κάνουμε meetup και οι περισσότεροι σε αυτό το κανάλι είστε από Αθήνα, ίσως κάνουμε. Να σας γνωρίσω και από κοντά. Θα δούμε. Οπότε αυτό ήταν και το σημερινό βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά, πολλά φιλάκια.